Ναι, πολύ ωραία τώρα. Άσχετα με το ότι λένε τα παιδιά για τη σχέση μου με τη Δήμητρα. Στο πειρασμένο live ο Άλεξ έλεγε για bullying, για τη δική μας ομάδα. Αυτό που γίνεται σκροκόδουλους δεν είναι bullying. Πάει αυτό στην άκρη. Ας το κρίνουν μόνοι τους αν είναι bullying ή όχι, γιατί τον καταχραστήκαμε λίγο τον όρο και το χρησιμοποίησανε σε λάθος θέση, σε λάθος σημείο του παιχνιδιού για τη δική μας ομάδα που δεν γίνονταν bullying. Τώρα ένας εξωτερικός παρατηρητής θα το δει σαν bullying όλο αυτό. Έλεγε ο Κουκουρίκης ότι είναι 4 εβδομάδες εδώ. 4 εβδομάδες λέει για τα καρφιά και τα ξύλα που πάτησε και αγωνίζεται και κάνει και ό,τι κάνει. Και πραγματικά μπράβο και συγχαρητήρια. Δεν γύρισε κανείς μας να πει στο Μόργαν που τον κέρδισε, στο Μάικ που τον κέρδισε, στο Ντίμαρ που τον κέρδισε. Είσαι καλύτερός του. Είσαι πολύ καλύτερός του. Δεν τον υποτίμησε κανείς σαν αντίπαλο, ούτε είπαμε αν είμαστε καλύτεροι του. Σίγουρα είναι τραυματισμένος, σίγουρα μπορεί να είναι η μέρα του, να μην του είναι ο στόχος καλός, να μην έχει κοιμηθεί καλά, να μην έχει ξεκουραστεί αρκετά, να μην έχει φάει αρκετά. Είναι κάτι που το περνάμε όλοι. Κάθε μέρα τον ρωτάγαμε πώς είναι, τι κάνει, πώς είναι το πόδι του, πώς είναι το πόδι σου, πώς είναι το πόδι σου. Εγώ όταν γύρισα εχθές, κανένας δεν με ρώτησε πώς είμαι. Μόνο 1-2 άτομα από την ομάδα τους. 1-2 άτομα. Όσο για τη Δήμητρα, απ' έξω ακούμε μόνο τον τρόπο που της μιλάνε, που της απευθύνουν το λόγο, το μη μιλάς, μη κάνεις, μη δίνεις. Φαίνεται ένας πολύ άσχημος χειρισμός, γιατί άκουσα και τον Χρήστο να λέει ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δουλέψει, που έχουν πάει σε ψυχολόγο. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πάει σε ψυχολόγο, άπειρα έχουν δουλέψει, μπήκε, βγήκε, δεν δουλεύει, δεν το χρησιμοποίησανε ποτέ. Συμφωνώ. Και υπάρχουν και πρωταθλητές που δεν ξέρουν να χάνουν, Μαριάννα μου. Φυσικά. Καταλαβες. Και τσαντίζονται όταν χάνουν. Φυσικά. Ότι σε κάτι που δεν είναι καν το αγώνισμά τους. Μίλησα εγώ για σένα. Δεν ξέρω. Είπα εγώ το όνομά σου. Φυσικά αρπάζεσαι. Και υπάρχει. Μάλλον όλο αυτό το δίμηγα μοιάζει. Μπορεί να λες για χθες, γιατί εγώ χθες δεν τσαντίστηκα. Εγώ απλά έκλαιγα. Εντάξει. Δεν είδαμε αυτό. Αλλά δεν έκλαιγα για την ήττα μου. Έκλαιγα για τη συμπεριφορά κάποιων ανθρώπων. Αυτή είναι η διαφορά. Ωραία, okay. Μάλλον δεν σε ξέρω τόσο καλά, με συγχωρείς. Βασικά δεν με ξέρεις καθόλου, ούτε εγώ σε ξέρω, γιατί δεν έχουμε έρθει σε τριβή. Όχι. Όπως ούτε τα παιδιά τα υπόλοιπα τα ξέρω, γιατί δεν έχω έρθει σε τριβή. Εγώ σου λέω ότι βλέπουμε απ' έξω όταν βρισκόμαστε στα αγωνίσματα. Και όσο για τη σχέση μου μαζί της, όλα αυτά δεν έχουμε προλάβει να τα συζητήσουμε, γιατί δεν μας αφήνουν να έρθουμε και σε επαφή. Λυπάμαι, αλλά εμείς δεν έχουμε κρίνει, κανένας δεν είπε. Όλοι λατρεύουμε αυτό που έχετε και ευχόμαστε να συνεχιστεί και θα συνεχιστεί απ' έξω. Θα είσαστε φίλες και κανένας δεν έκρινε αυτό. Κανένας δεν είπε. Πώς σου μίλησα εγώ για αν έκρινες τη σχέση μου. Αυτό είπες πριν. Είπες τα παιδιά κρίνουν τη σχέση μου με τη Μαριά, με την Δήμητρα. Όχι, είπα χωρίς να κρίνουν. Είπα χωρίς να κρίνουν τη σχέση μου με την Δήμητρα. Μιλάω σαν εξωτερικός παρατηρητής και όχι σαν να έχω μια καλύτερη σχέση με τη Δήμητρα. Αν της μιλήσετε ίσως με έναν άλλο τρόπο, ίσως να καταφέρετε να την ξεκλειδώσετε και να μην έχετε τόσα προβλήματα. Είτε αυτό λέγεται Δήμητρα, είτε λέγεται Κάτια, είτε είναι ο Άλεξ, είτε οποιοδήποτε. Έχεις πολύ δίκιο σε αυτό που λες. Οπότε μιλες, εγώ προσπάθησα, δεν καταλαβαίνει, δεν νιώθει, δεν θέλει δουλειά ή δεν ξέρω εγώ οτιδήποτε. Ναι, γιατί δεν ήρθα εδώ για να κάνω ψυχολόγο στην Δήμητρα Αλεξανδράκη, αγάπη μου. Δεν το ίδιο και στην προπόνηση. Άλλος θέλει μαστίγιο, άλλος θέλει έλα καλό, πάμε, κάνε ένα κάθε. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.